Εδώ σε αυτό το χαρτί που λέει I won't be a gossip, δεν θα είμαι ένα σχόλιο, ένα κουτσομπολιό, έχω όλη μου τη μοίρα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Μου το έχετε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το αποφεύγω γιατί δεν έχω πάρα πολλά πρώτα να σας δείξω live. Οπότε αποφάσισα να σας τα δείξω όλα σε φωτογραφίες. Να σας πω τα αγαπημένα προϊόντα ομορφιά, skincare, body care που μου αρέσει να αγοράζω από το σούπερ μάρκετ. Θα χαρώ να δω το like σας, το σχόλιο σας, την εγγραφή σας, να με βρείτε στα social media που τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε. Εννοείται ότι δεν τα βρίσκουμε όλα σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Έχω βάλει και σούπερ μάρκετ που βρίσκεις και καλλιτικά. Αρχικά έχω να σας δείξω δύο L'Oreal προϊόντα. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι το True Match Nude Tinted Lip Serum που μου αρέσει πάρα πολύ. Με στην απόχρωση 2-3 light έχει μέσα και λουρονικό. Είναι πολύ δροσερό, πάρα πολύ ωραίο. Και ένα κραγιονάκι από τη σειρά Glow Paradise το 191. Είναι αυτό εδώ πέρα το κόσμημα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενυδατικό. Έχω αυτήν εδώ την απόχρωση που είναι λίγο βρούνδι και μπέρι, που να σας το δείξω τώρα από το χέρι μου είναι χάλια. Anyway, εδώ πέρα, πάρα πολύ ροζ, πάρα πολύ παιχνιδιάρικο. Φεύγει όταν τρως, όταν πίνεις, αλλά είναι εξαιρετική φόρμουλα για να μην αφυτατώνει τα χείλη και να μην δείχνει τις ατέλειες. Αγαπώ L'Oreal, αυτά τα δύο προϊόντα τα προτείνω 100%. Έπειτα που βρίσκουμε Maybelline, σας προτείνω σίγουρα το concealer, το Anti-Age Rewind, εκπληκτικό concealer με λίγο ανθυγινό το σφουγγαράκι, αλλά μπορείτε να το καθαρίζετε ρε και πού. Και φυσικά σας προτείνω και το αγαπημένο μου Tattoo Eyeliner από τη Maybelline. Είμαι στην απόχρωση 902 Grace Black. Ένα πάρα πολύ ωραίο μολυβάκι, αρκετά σταθερό που γκριζάρει και καφετής. Μπορείτε να πάρετε όποια απόχρωση σας αρέσει. Δεν σας δείχνω τόσο την απόχρωση όσο την διάρκεια, δεν γρατζουνάει τα μάτια, είναι αρκετά κρεμόδες αλλά είναι σταθερό, δεν μεταφέρεται από τον πάνω βλενογόνο στο κάτω, είναι εκπληκτικό. Άλλη εταιρεία που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ είναι τα Dove. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δερματολόγος μου για μένα που έχω αλλεργίες και εκζέματα και τ' ένα και τ' άλλο, μου προτείνει τα αφρόλουτρα και τα αποσμητικά της Dove. Έχουν πολύ ωραία διάρκεια. Τα αφρόλουτρα είναι κρεμώδη, ενυδατώνουν το δέρμενο, παράλληλα καθαρίζουν γιατί κάνουν και πλούσιο αφρό. Πολλές ωραίες μυρωδιές που μπορεί κάποια να σας αρέσει περισσότερο, κάποια λιγότερο. Μπορεί να μην θέλετε τόσο έντονες μυρωδιές, υπάρχουν και αυτά. Δεν ερεθίζουν, δεν φαγουρίζουν. Ίσα-ίσα έχουν μέσα μια ενυδατική φόρμουλα και κρέμα που ενυδατώνουν το δέρμα και σε αποσμητικά πάρα πολύ καλή διάρκεια. Πάντα βάζουμε αποσμητικό σε καθαρό δέρμα. Garnier. Την εταιρεία Garnier εννοείται σας προτείνω τα μισελέρ νεράκια. Το μόνο αγαπημένο μου πλέον είναι αυτό με ροδόνερο και αυτό με το ροζ καπάκι. Αυτά είναι τα δύο αγαπημένα μου. Πολύ ωραίο ντεμακιγιάζ. Δεν ερεθίζουν, δεν φαγουρίζουν. Πολύ ωραία προϊόντα. Ελάχιστη μυρωδιά έχει αυτό με το ροδόνερο, αλλά δεν σε ενοχλεί. Βγάζουν και διάβροχη μάσκαρα. Το αγαπημένο μισελέρ νεράκι όλων των εποχών είναι το Bioderma και τη Carissa Cosmetics. Αλλά και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Βρίσκουμε σε Σκλαβενίτ και σε διάφορα σούπερ μάρκετ μάσκες 7 days. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Είναι αρκετά οικονομικές, είναι αρκετά ενυδατικές. Δεν ερεθίζουν ούτε το δικό μου δέρμα. Εγώ συνηθίζω να παίρνω πλέον μάσκες που έχουν είτε aloe vera είτε κάτι καταπραγητικό για το πρόσωπό μου, γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο να βάζω. Πάρα πολύ ωραία, σε πολύ ωραία σχηματάκια και ενυδατώνουν πάρα πολύ ωραία το πρόσωπο. Μετά παίρνεις το σέρουμ που μένει, το βάζεις και στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Πάρα πολύ ωραίες μάσκες που δεν ξεραίνονται, δεν αφυτατώνονται, δεν τρέχουν τα υγρά τους. Πάρα πολύ ωραίες και με μεγάλη ποικιλία. Η Petite Marseille το βρίσκουμε σε κάποια σούπερ μάρκετ και στο Χόντολα. Εγώ θα επιμείνω στο σούπερ μάρκετ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα σώματός τους. Οι κρέμες τους είναι πάρα πολύ ωραίες. Δεν είναι θεραπευτικές, είναι απλά ενυδατικές. Ενίοτε το άρωμα μπορεί να ενοχλεί στο έξεμα στα χέρια μου, αλλά στο υπόλοιπο πρόσωπο δεν με ενοχλεί καθόλου. Μου αρέσει η μυρωδιά με την καρύδα, το πορτοκαλί προϊόν. Μ' αρέσει και το λαδάκι τους, μου αρέσουν και πάρα πολύ τα φρόλουτρά τους. Τα συγκρίνω με τα Dove. Τα Dove είναι ένα τσικ πιο πάνω, γιατί έχουν την ενυδατική κρέμα μέσα που μου αρέσει πιο πολύ. Αλλά και τα Le Petit Marseille είναι ενυδατικά, βγαίνουν σαν τζέλο κρέμα, κάνουν πλούσιο αφρό. Έχουν πολύ πιο ήπια μυρωδιά από τα Dove, η οποία δεν μένει, φεύγει και είναι πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη εταιρεία είναι η Noxzema, που την εμπιστεύομαι πραγματικά για τα αποσμητικά της. Μυρίζουν λίγο πιο λιβανίσια, αλλά έχει πολλές επιλογές να διαλέξετε. Δεν βάφουν τα ρούχα σε σύγκριση με αυτά των Dove. Πολύ πιο καλά σε αυτό το κομμάτι τα Noxzema. Τα βάζουμε πάντα σε καθαρό δέρμα, είναι λίγο πιο κρεμούδι, οπότε αν έχετε κάνει αποτρίχωση είτε με λέιζερ, είτε με ξηραφάκι, είτε με ταινία, θέλετε κάτι που να έχει και μια ενυδατική κρέμα αμέσως μετά. Οπότε θα σας πρότεινα να πάτε στα Dove ή στα Noxzema, γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικά. Η εταιρεία Nivea. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κρεμούλα της, η παλιά, η λευκή που έχουν για τα χέρια, απλά μετά δεν μπορείς να κουμπίσεις τίποτα, οπότε είναι λίγο προϊόν. Έχουν πάρα πολύ ωραία όμως no strips, δηλαδή έχουν πάρα πολύ ωραία αυτοκόλλητα για τη μύτη, για τους μαύρους πόρους.
τα βάζεις, τα απλώνεις, γίνονται ένα με το δέρμα σου, αισθάνεσαι ότι έχει σφίξει πάρα πολύ και βγάζοντάς τα βγαίνει όλη μάκα. Είναι τα αγαπημένα μου αυτοκόλλητα μύτης, μου τα έχει προτείνει η ξαδέρφη μου Ραφαέλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ που μου τα γνωστοποίησε, είναι καταπληκτικά. Αμέσως μετά έχουμε την εταιρεία Pom Pom, που είναι τα βαμβακάκια, αλλά είναι και τα Pom Pom. Λοιπόν, τα βαμβακάκια είναι πολύ απλά, είναι αρκετά οικονομικά, έχουν πάρα πολλά κάθε συσκευασία που μπορείτε να κάνετε τη μακιγιάζ. Εγώ ξεβάφομαι με κίνα και με γκαρνιέ μισελέρ νερό και αυτά τα χρησιμοποιώ στα βιντεάκια μας που θέλω να σας κάνω swatches, θέλω να σβήσω κάτι, να διορθώσω κάτι. Επειδή έχω πολύ ευαίσθητα μάτια, αυτά με ερεθίζουν όταν ξεβάφομαι πάνω από μία φορά. Γι' αυτό όταν σας γυρνάω βιντεάκια τα κρατάω για swatches. Θα σας τα πρότεινα και εσάς αν έχετε κανάλι στο YouTube ή στο TikTok, κανάλι, το οπουδήποτε, είτε θέλετε κάτι να ξεβάψετε στα χέρια σας, είτε θέλετε να το έχετε στην τσάντα σας σε περίπτωση που πάτε σε κάποιο μαγαζί και κάνετε swatches πολλά κραγιόν στις εκτόσεις και αυτά. Κάνουν πολύ ωραίο ντεμακιγιάζ. Η μαμά μου και η αδερφή μου που δεν έχουν πρόβλημα στα μάτια τους το χρησιμοποιούν και έχει σαν γενικό ντεμακιγιάζ. Εγώ σας λέω την αλήθεια μου, δεν κάνω να το βάλω στα μάτια μου, αλλά είναι πάρα πολύ ήπιο σε σύγκριση με όλα τα άλλα. Έχει και πολλές διαφορετικές συσκευασίες και με aloe vera και για πιο ήπια και το ένα και το άλλο. Μπορείτε να βρείτε δηλαδή και πομπών για λιγότερο ερωθισμό στο πρόσωπο. Έχουν βγει και τα κίτρινα με αλουρονικό που είναι εκπληκτικά. Απλά στα δικά μάτια δεν κάνω να τα βάζω, αλλά είναι ωραίο προϊόν για όσους δεν έχετε ευαισθησίες. Pantene, εντάξει, δεν το συζητώ. Το αγαπημένο μου σαμπουάν καθαριστικό της Pantene είναι αυτό με το μισελέρ μέσα που είναι διαφανές. Είναι πάρα πολύ ανάλαφρο, μυρίζει πολύ ωραία, μένει λίγο η μυρωδιά μετά. Καθαρίζει βαθιά το κρανίο, χωρίς όμως να το αφυδατώνει και να το ξεραίνει. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο σαμπουάν και αρκετά οικονομικό αφού το βρίσκεις στα σούπερ μάρκετ. Ξέχασα να σας δείξω και ένα σαμπουάν L'Oréal Elvive καινούριο. Με έχει χτυπήσει η άνοιξη, με συγχωρείτε. L'Oréal Paris Elvive Sulfate Free Bone Repair Σαμπουάν. Είναι αυτό εδώ πέρα το ολοκένουργιο, το έχω δει εδώ και πάρα πολύ καιρό στο ξένο YouTube και το δοκίμασα, έχω μείνει άναυδη. Μυρίζει δροσιά, μυρίζει καραμέλα, μυρίζει... Όχι καραμέλα, όχι γλυκό, συγγνώμη. Δροσιά και λουλούδια, καθαρίζει απίστευτα και αφήνει πάρα πολύ απαλό μαλλί χωρίς να αφήνει γράσο πάνω, γλίτσα κτλ. Είναι καταπληκτικό, σας το προτείνω, είναι λίγο μικρή συσκευασία αλλά θέλει λίγη ποσότητα, είναι έτσι και λεπτή. Παιδιά, είναι εκπληκτικό σαμπουάν, έχω μείνει άφωνη, σας το προτείνω, πάρτε το και θα με θυμηθείτε. Απαλά μαλλιά και καθαρισμένα. Και καθαρά. Τι καθαρισμένα. Καθαρά, δεν είμαστε κανένα μήλο να μας καθαρίσουμε. Στην Pantene, λοιπόν, σας είπα ότι είναι το αγαπημένο μου σαμπουάν. Έχει και πολλές μάσκες, conditioner και προϊόντα, αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ το σαμπουάν. Από σερβιέτες χρησιμοποιώ Always ή Everyday. Αυτές είναι οι δύο αγαπημένες μου μάρκες. Είπα να τις αναφέρω γιατί είμαστε κορίτσια οι περισσότερες εδώ και έχουμε οι περισσότερες περίοδο, οπότε. Θέλουμε και να πούμε και κάτι πιο γυναικείο, πιο κοριτσίστικο, γι' αυτό σας το αναφέρω και δεν είναι ντροπή να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Οι Always μου μυρίζουν λίγο πιο πολύ, οπότε προτιμώ τις Everyday που είναι και λίγο πιο παχές και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτές τις δύο χρησιμοποιώ, θα σταθώ πολύ. Επίσης, ωραία φρόλτρα έχει η εταιρεία Bioten που διαφήμιζε κάποτε η Έλληνα Παπαρίζου. Είναι και αυτά κρεμόδι, δεν αφήνουν το δέρμα να φυδατώνουν, το μυρίζουν πολύ ωραία, θέλουν λίγο περισσότερη ποσότητα για να κάνουν αφρό. Πρώτα τα Dove, μετά τα Le Petit Marseillais και μετά τα Bioten. Άλλη μια εταιρεία που αγαπώ πάρα πολύ είναι τα Hansaplast. Μου έχει προτείνει η ξαδέρφη μου η Ραφαέλα το σπρέι για τα πόδια, το αποσμητικό και μου έχει πει ότι είναι πολύ ωραίο. Θα το αγοράσω κάποια στιγμή. Έχω μια ειδική πούδρα που μου έχει γράψει ο δερματολόγος μου για να βάζω στα πόδια, οπότε ακόμα δεν θα το αγοράσω, αλλά το έχω σημειώσει να το αγοράσω. Έχει τα Hansaplast, παιδιά, που χρειάζεται πάντα να έχει την τσάντα σου, που δεν ξέρει που θα γρατζουνιστεί, που θα σκιστεί, ποιο παπούτσα σε έχει χτυπήσει. Εκπληκτικά Hansaplast. Batiste. Τα αγαπημένα και οικονομικά σπρέι για τα μαλλιά, αφήνουν όμως πολύ πούδρα, εγώ έχω βρει και καλύτερη ποιότητα, αλλά είναι από τα προϊόντα που αγοράζω από σούπερ μάρκετ, γι' αυτό σας αναφέρω την εταιρεία Batiste. Είναι αρκετά οικονομικά, με πάρα πολλές μυρωδιές, όσο πιο μακριά ψεκάστος το καλύτερο, αφήνουν λίγο πούδρα, αλλά άμα κάνεις έτσι το μαλλί φεύγει η ασπρίλα. Και θα κλείσω με την εταιρεία Fructis που έχει το αγαπημένο μου σαμπουάν Coconut Water Shampoo. Είναι ένα καθαριστικό σαμπουάν που βγαίνει πιο τζελοειδές, θέλει λίγη ποσότητα για να μην λαδώσει μετά το μαλλί, να μην πέσει βαρύ βασικά στο μαλλί, γιατί τα σαμπουάν δεν λαδώνουν τα μαλλιά. Πλούσιο αφρό τρίψιμο, μυρίζει πολύ ωραία, καθαρίζει πολύ ωραία τη μάκα. Γενικότερα βάζω πρώτα το Redken, που δεν τα βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ, καθαριστικό σαμπουάν. Αμέσως μετά τις Pantene αυτό με το μισελέρ το διαφανές. Και αμέσως μετά τις Garnier το coconut σαμπουάν. Και αυτό θα μπει στη λίστα σιγά σιγά γιατί είναι καταπληκτικό. Και θέλω να σας κάνω και κάτι ακόμα στο σημερινό βίντεο.
που σας το χρωστάω εδώ και καιρό και ελπίζω να τα καταφέρω σήμερα, να σας κάνω λίγο swatches τα foundation. Τελείωσα ασχετό με το βίντεο, έχει τελειώσει το κομμάτι τα αγαπημένα μου προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Μου ζήτησε όμως μια φίλη εδώ και πάρα πολύ καιρό να σας κάνω swatches τα foundation μου. Πάμε. Θα ξεκινήσω με το Shiseido Synchro Skin Self Refreshing Foundation. Είμαι και δεν είμαι, στην απόχρωση 140 Porcelain. Βάλω λίγο στο χεράκι μου, λίγη ποσότητα. Και θα το βάλω εδώ να δείτε την απόχρωση. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε στο χέρι μου, γι' αυτό λέμε ότι δεν κάνουμε ποτέ swatch στο χέρι για να δούμε αν ματσάρει με το πρόσωπό μας, φαίνεται πολύ πιο σκούρο από μένα, αλλά δεν είναι, είναι πάρα πολύ λευκοπό. Είναι λίγο σαν μους με πούδρα. Είναι σε τόνο που έχει μέσα πιο, όχι ροζ, αλλά κίτρινο. Είμαι σε τέτοιους υποτόνους που λέγονται πιο neutral προς το warm, το ζεστό. Αν και εγώ πιστεύω ότι για το πρόσωπό μου και λόγω της κοκκινίλας μου ταιριάζουν πιο πολύ οι τόνοι της ελιάς, το olive, που είναι πολύ σπάνιο και δύσκολο να το βάλεις σε foundation. Είναι αυτό εδώ πέρα, δεν μυρίζει, δεν φαγουρίζει. Είναι λίγο στόκος, είναι λίγο βαρύ, φαίνεται από χιλιόμετρα. Μου πέφτει λίγο ανοιχτή η συγκεκριμένη απόχρωση. Πάμε να βάλουμε το Forever Skin Glow με στην απόχρωση 1 neutral. Προσπαθώ γιατί έχω και το Marty στο χέρι μου. Λοιπόν, αυτό είναι neutral. Σώπα, τι μας είπες. Ναι, είναι λίγο πιο... Θα το δείτε. Φαίνεται ακόμα... Αυτό είναι σωστή απόχρωση. Να σας το δείχνω έτσι. Αυτό είναι σωστή απόχρωση το δεύτερο foundation. Βλέπετε ότι είναι λίγο πιο ροδακινή, λίγο πιο πορτοκαλί. Και είναι πιο κοντά σε μένα. Αυτό είναι πολύ πιο λευκό από το βλέπετε. Αυτό είναι το Shiseido και αυτό είναι της Dior. Το Skin Glow, πάρα πολύ ωραίο foundation, σχετικά ανάλαφρο, δεν είναι γλυσιασμένο, αυτό φορώ αυτή τη στιγμή. Και έχει ένα Within Glow, δεν αφήνει τέλεια γυαλάδα, είναι προς το μάτι μη σας πω. Πολύ ωραία απόχρωση, είναι λίγο πιο κίτρινη, αλλά όταν τη βάζω στο πρόσωπο, που είναι πιο αντικειμενικό το χρώμα, είναι olive, δηλαδή πιο της ελιάς. Το πρόσωπό μου και εξουδετερώνει πολύ ωραία τις κοκκινίλες που έχω τονίσει τώρα με το ρούζ. Μέσα ένα foundation που δεν υπάρχει πια, αλλά εγώ θα σας το δείξω γιατί σας τα υποσχέθηκα όλα. Age Perfect BB Cover Corrects and Cares, το βρίσκαμε στο Νοτίνο. Είναι ένα εκπληκτικό foundation της L'Oréal και είμαι στην απόχρωση Light Beige 02. Να πάρω, κάτι λέρωσα εδώ, δεν πειράζει. Το Light Beige φαίνεται, όσο πάμε και πορτοκαλίζουμε ακόμα πιο πολύ, είναι λίγο πιο neutral από αυτό της Dior, είναι λίγο πιο καφετή, είναι όμως και πιο υδαρές, μην ξεχνάτε ότι αλλάζει η σύσταση. Πάμε από το matte στο πιο glow, στο πιο ενυδατικό. Πάρα πολύ ωραίο foundation σε μια πιο neutral απόχρωση και σε λίγο πιο beige, γιατί είναι beige η απόχρωσή του. Μου ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και αυτό όπως και το Dior, μ' αρέσουν πάρα πολύ και τα δύο. Μίσα BB κρέμα στην απόχρωση νούμερο 23. Αυτό είναι αρκετά olive και αρκετά beige. Μιλάμε για φοβερή σύσταση. Να, εδώ θα το δείτε κατευθείαν. Είμαστε πιο neutral και πιο olive tones εδώ πέρα. Αυτό είναι το τέλειο match για το πρόσωπό μου. Μπορείτε να το δείτε ανοιχτό, πορτοκαλί, λίγο πιο ροζ και εδώ beige. Εκπληκτική φόρμουλα, τόσο όσο, δεν είναι βαρύ, είναι καλυπτικό, μπορείς να το χτίσεις από τα καλύτερα foundation που έχω BB κρέμα. Και θα κλείσω με το L'Oréal True Match Nude Tinted Plumping Serum, αν καταφέρω να πάρω κάπως μια ποσότητα, ωραία, γιατί είναι λίγο δύσκολη η συσκευασία του να τα λέμε και αυτά. Αυτό είναι το πιο ενυδατικό που έχω και μοιάζει πάρα πολύ με τις Dior. Όχι, με τις L'Oréal. Τα δύο L'Oréal μου είναι τα πιο κίτρινα. Αυτό είναι, είναι πάρα πολύ κίτρινο, αλλά το έχουμε χρησιμοποιήσει και πρόσφατα σε βίντεο, οπότε ξέρετε πόσο μου ταιριάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ βλέπουμε όλα μου τα foundation. Το πιο matte, κάνω ένα κεφαλαίο Shiseido που είναι έτσι μπεζουλή, αλλά είναι πολύ, πραγματικά πολύ ανοιχτό για μένα. Της Dior που είναι αυτό που φοράω αυτή τη στιγμή. Τα swatches διαφέρουν από ποιο σημείο σε ποιο σημείο θα τα κάνεις, αλλά επειδή το χέρι είναι το εύκολο να σας τα κάνω, σας τα δείχνω. Ξαναλέω, Shiseido είναι πολύ porcelain, πορσελάνινο beige. Αυτό της Dior είναι αρκετά κίτρινο, αλλά πάνω μου εξουδετερώνει τα πάντα. Αυτό είναι πάρα πολύ
της L'Oréal μοιάζει με το Tinted Serum, αυτό είναι το BB Cover και αυτή είναι η Μίσα. Η Μίσα είναι η αγαπημένη μου απόχρωση, που κάνει λίγο πιο olive, που κάνει λίγο πιο γκρι. Αυτά είναι τα foundation. Αυτά είχα να σας δείξω σήμερα, σας ζάλισα, το ξέρω, ζητώ συγγνώμη. Ήθελα να τα κάνω όλα και τα swatches μας, αλλά και τα προϊόντα του Super Market. Εννοείται ότι περιμένω το σχόλιο σας, το like σας, την εγγραφή σας, να μου πείτε στα σχόλια τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα και προτάσεις που μου προτείνετε από Super Market. Είναι τα πιο οικονομικά και υπάρχουν και αρκετά διαμάντια, όπως σας έδειξα στο σημερινό βίντεο στο Super Market. Μην τα σνομπάρουμε. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστώ όμως από την καρδιά αν παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας! We can steal all night, never go.